Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Θεός ημών πάντοτε νίκαια, οίκης ως αιώνας των αιώνων, αμήν βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, όπου τα παρούμε τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έρθε και σκήνωσε ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδους και σώσον αγαθέ του ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ μου, Θεός ημών, ο πανσόδοφους τους αλήθεις αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, πώς γίνεται η ευλογημένη προσευχή μέρος ένατο. Να πούμε ότι το δέκατο μέρος αυτής της ομιλίας θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη το απόγευμα. Πάλι εγώ θα είμαι ομιλητής για το πώς γίνεται η ευλογημένη προσευχή μέρος δέκατο. Σήμερα όμως ας περιοριστούμε σε αυτό, στο ένατο, και ας προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα όλα αυτά τα βαθιά νοήματα που μας παρέχει η διδασκαλία του Αγίου μας, του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, και που προσφέρει απλόχερα σε όποιον επιθυμεί να μάθει να προσεύχεται. Γιατί δεν θέλω να περάσει η ζωή μας, να φτάσουμε στα βαθιά γεράματα και να περάσουμε στην αιωνιότητα χωρίς να έχουμε μάθει να επικοινωνούμε με το Θεό, να έχουμε μάθει την βαθιά αυτή προσευχητική κατάσταση που μας χαρίζει ο Θεός για όποιον θέλει, δωρίζει ο Θεός και του μαθαίνει πράγματα για να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί Του. Μας δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί Του ο Θεός, και εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε και τον τρόπο. Και πολύ εύκολα δουλευόμαστε από τον διάβολο, και ακόμα και να μας διδάξουν τον τρόπο, η αμέλεια, η ακηδεία, η τεμπελιά, η φροντίδα των κοσμικών και υλικών πραγμάτων μας αποξενώνουν από το Θεό. Όμως ο Θεός είναι εκεί και περιμένει εμείς να Τον ζητήσουμε. Και με τα μαθήματα αυτά του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, τη διδασκαλία, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι αν δεν ασχοληθούμε με την ευχή, χάνουμε. Και χάνουμε ένα μεγάλο δώρο από το Θεό που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να στεναχωρηθούμε επειδή το χάνουμε. Τέλος πάντων, να μην κάνω άλλη εισαγωγή, να πω ότι είδαμε και την τέταρτη επιστολή, περίπου την ολοκληρώσαμε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, στο 8ο μέρος της ομιλίας μας. Είδαμε την τέταρτη επιστολή και φτάσαμε περίπου προς το τέλος. Η τέταρτη επιστολή, όπως γνωρίζετε, η 14η, ναι, ευχαριστώ, η 14η επιστολή, και προς το τέλος είχαμε φτάσει. Η 14η επιστολή, όπως και η 15η, αναφέρεται στην αρετή της υπακοής σε σχέση με την προσευχή. Γιατί μας θέλει να μας πει ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ότι αν δεν κάνουμε υπακοή σε πνευματικό, δεν μπορούμε να κερδίσουμε την ευχή. Και επειδή είμαστε σε έναν κόσμο πλάνης, σε μια εποχή πλάνης και σε μια κοινωνία πλάνης, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι σήμερα είναι η πλάνη. Δεν έχουν διάκριση δηλαδή οι άνθρωποι, δεν ξέρουν αν αυτό που έχουν είναι προσευχή. Ειδικά όταν αυτό δεν ευλογείται από την υπακοή σε έναν έμπειρο πνευματικό. Αν δεν έχεις έναν οδηγό να σε οδηγήσει εκεί. Και όχι απλά να σου μάθει προσευχή, αλλά να σε πείσει και να πεις στον εαυτό σου να του κάνεις υπακοή. Που είναι μεγάλη αρετή αυτή.
δια της υπακοής σώζεται ο άνθρωπος. Και υπακοή στο Θεό έκανε ο Ιησούς και ενανθρώπισε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Και μας απέδειξε δια της υπακοής του υπήκος μέχρι θανάτου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι η υπακοή έχει αυτή την έννοια το να σκοτώσω τον εαυτό μου, δηλαδή τον κοσμικό εαυτό, για να χαρίσω στο Θεό το πνευματικό, την πνευματική μου σχέση, την αγάπη μου, τον έρωτά μου, αλλά να μην εξαρτάται ο έρωτας αυτός από κοσμικά πράγματα. Άλλωστε ο Θεός, όπως έχουμε πει, είναι ζηλωτής ο Κύριος. Και ως ζηλωτής δεν θέλει να του δώσουμε κάτι. Ούτε καν τα μισά δεν θέλει να του δώσουμε. Αλλά θέλει να του δώσουμε τα πάντα. Μόνο αν του δώσουμε τα πάντα χορταίνει ο Θεός, ο οποίος είναι ο εραστής της ψυχής μας, ο νηφίος της ψυχής μας. Και ο νηφίος της ψυχής μας θέλει να του δοθούμε, να μην του δώσουμε ένα μικρό κομμάτι και τα υπόλοιπα τα χαρίσουμε από εδώ και από εκεί, προσιλωμένοι σε εκείνον. Και αν εμείς το αφιερωθούμε εντελώς του Θεού και τον αγαπήσουμε πλήρως, αυτός θα μας πληρώσει γι' αυτό. Εμείς δεν το κάνουμε για να πληρωθούμε. Εμείς δεν θα το κάνουμε για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Εμείς δεν θα το κάνουμε για να μην κολαστούμε. Θα το κάνουμε γιατί τον αγαπούμε. Και αυτό είναι μια υπέρβαση που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι εαυτούλης. Με ένα μεγάλο, με όλα τα γράμματα μεγάλα, εαυτούλης. Κεφαλαία τα γράμματα. Είναι εαυτούλης. Δεν παρέχει σε κανέναν κάτι από τον εαυτό του. Έρχεται λοιπόν ο Θεός αυτή την εποχή, την κρίσιμη, της πλάνης, σε αυτήν που ζούμε, στο παρόν μας, και φωνάζει, μάθετε να με προσεύχεστε. Όχι γιατί το έχω εγώ ανάγκη, ο Θεός δεν έχει την ανάγκη της προσευχής. Εμείς έχουμε την ανάγκη να προσευχηθούμε. Μάθετε να με προσεύχεστε, να με ζητάτε και εγώ θα σας δοθώ. Και αν σας δοθώ, εσείς θα απολαύσετε. Εσείς θα απολαύσετε τον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Αυτό θέλω να μεταδώσω. Την ανάγκη να μάθουμε να προσευχόμαστε, που περνάει αυτή η προσευχή και μέσα από τα στοιχεία αυτά, τις δωρεές του Θεού, όπως είναι η υπακοή, παρόλο που είμαστε στον κόσμο, η υπακοή δεν είναι μόνο για τους καλογέρους, είναι και για τον κόσμο. Είναι και για το λαό. Ας το κάτω-κάτω, αν δεν ξέρεις το θέλημα του Θεού, πού θα κάνεις υπακοή. Πρέπει να μάθεις και το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού, ποιος θα το μάθει. Αν σου χαρίσει ο Θεός και εκείνο το δώρο να έχεις και κάποιον πνευματικό στον κόσμο μέσα, που να μπορεί να σε καθοδηγήσει ανά πάσα στιγμή πώς θα πορευτείς στον παράδεισο, αυτό είναι εξαιρετική ευλογία και αυτό είναι δώρο του Θεού πάλι. Και πάλι μπορώ να σου το πω και το εξής. Είναι και θέμα προσευχής της ψυχής. Να προσευχηθείς να σου δώσει πνευματικό που να σε οδηγήσει στον παράδεισο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν σου δώσει ένα τέτοιο πνευματικό, κάν του υπακοή και τότε αυτά που λέγει ο Άγιος Ιωσήφ Ισυχαστής για τα καλογέρια ή για τους μοναχούς σε διάφορα μοναστήρια του κόσμου εφαρμόζονται και για τους λαϊκούς χριστιανούς που είναι στον κόσμο, είτε είναι παντρεμένοι είτε ακόμα ανήπαντροι και ζητούν μια σχέση ερωτική με τον Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μπορέσει να περάσει μέσα από την υπακοή ενός πνευματικού. Και επειδή μιλάει για πνευματικό, δηλαδή για γέροντα, ο οποίος γέροντας έχει αναλάβει την καθημερινότητά σου, δεν είναι ένας γέροντας που εξουσιάζει τη ζωή σου, και πρέπει να το βάλουμε αυτό σε μια τάξη μέσα μας. Εδώ όσοι έχετε σχέση μαζί μου το γνωρίζετε αυτό, ότι δεν είναι ο γέροντας αυτός που δίνει την εντολή και εσύ πρέπει να την εφαρμόσεις. Είναι ο γέροντας που ευλογεί την καθημερινότητά σου, που πας και του αφιερώνει, του βάζεις μπροστά του, το ανοίγεσαι και λες ευλόγησέ τα αυτά που κάνω. Είναι ευλογημένα αυτά που κάνω. Και αυτός που με τη διάκριση που έχει να σου πει ότι αυτό που κάνεις δεν σε οδηγεί στον παράδεισο. Δεν σε διατάζει, δεν σε εξουσιάζει, δεν είναι ο γέροντας όπως αισθάνονται κάποιοι που λένε ότι ο γεροντισμός είναι μια αμαρτία. Είναι αμαρτία, γιατί εκείνος ο γεροντισμός που είναι αμαρτία κάνει έναν γέροντα να μην σου δείχνει τον Χριστό, αλλά να σου δείχνει τον εαυτό του. Φτάσε με, μοιάσε με, νιώσε με, εγώ είμαι το α και το μέγα της ζωής σου. Αυτό είναι λάθος. Ο σωστός, ο πνευματικός, ο γέροντας, ο οποίος εφορείται από το Πνεύμα το Άγιο, σε οδηγεί
στη χάρη του Θεού. Πίσω από αυτόν είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός, που ο γέροντας είναι ελεήμων και σου τον δείχνει και σου δείχνει και τον τρόπο πώς να φτάσεις στο Χριστό. Να αποκτήσουμε λοιπόν στη ζωή μας, αν είναι δυνατόν, έναν πνευματικό που να μας καθοδηγεί στα πνευματικά πράγματα και που εμείς αναγνωρίζουμε σε αυτόν ότι έχει πνεύμα απλανές, πνεύμα Άγιο, και να το εμπιστευτούμε τη ζωή μας να μας οδηγήσει στον Παράδεισο. Εδώ κολλάει ο λόγος ότι πρέπει να ψάχνουμε και το πνευματικό μας. Ποιος είναι? Γιατί είναι, όπως ακούμε από τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο να έχεις πνευματικό ορθόδοξο. Γιατί αν ο πνευματικός δεν είναι ορθόδοξος, δυστυχώς, αν ο πνευματικός δεν είναι ορθόδοξος, θα είσαι μεγάλος μπούφος. Ας το πω και έτσι, τι φταίει το πουλί. Εμείς είχαμε ένα μπούφο στο σπίτι μας, τον είχαν φέρει ένας κυνηγός, τον είχε πιάσει και είδα μια χαρά πουλί είναι. Βέβαια είναι σωστή παρομοίωση όταν κάποιος, όταν το λες μπούφο κάποιον, γιατί ο μπούφος που είχαμε στο σπίτι ήταν μπούφος πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορώ να πω τι άλλα είχε. Θα είσαι μπούφος. Συγγνώμη. Πραγματικά δεν χρειάζεται να επιμείνω τώρα πάνω σε αυτό άλλο. Ας περάσουμε στην διδαχή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και θα αναλωθούμε. Να το κλείσω όμως λίγο, γιατί αφήσαμε τώρα ένα κενό και ίσως άνθρωποι που μας ακούν από το διαδίκτυο, τους οποίους χαιρετάμε και ευλογούμε αυτή τη στιγμή όσοι μας παρακολουθούν και όσοι θα μας παρακολουθήσουν στη συνέχεια, να πούμε πως έχεις μια ευθύνη απέναντι στη ζωή σου, στον εαυτό σου. Στον εαυτό σου να μην είσαι μπούφος, να είσαι έξυπνο πουλί και να είσαι έξυπνος, να είσαι σόφρον, να έχεις νου Χριστού, να είσαι το λογικό πίμνιο του Χριστού, το παράλογο και το άλογο. Έτσι. Και να πας και να ψάξεις το πνευματικό σου αν είναι ορθόδοξος. Γιατί αλίμονο αν δίνεις το χέρι σου να σε οδηγήσει κάπου και εσύ τον εμπιστεύεσαι και αυτός σε πηγαίνει στον Πάπα, στην κόλαση, στην αίρεση. Αν διακρίνεις το πνευματικό ότι είναι στην πλάνη και στην αίρεση, σήκω φύγε, έχεις υποχρέωση. Και μάλιστα μην ξαναγυρίσεις ούτε να το δεις πίσω, ούτε να δεις πίσω. Να του πεις και όλο ότι λυπάσαι για αυτόν που, δεν έχει, που είναι μέσα στα ράσα, παπάς μέσα στην ιεροσύνη και δεν έχει βρει τον Χριστό και πηγαίνει εκεί που τον οδηγεί ο οικουμενισμός. Έχεις υποχρέωση. Αν έχεις όμως πνευματικό ορθόδοξο, τότε μάθε να του κάνεις υπακοή. Δεν κάνεις υπακοή σε αυτόν. Κάνεις υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μάθε από αυτό για να αποκτήσεις την αρετή, το δώρο της προσευχής. Οτιδήποτε μετά θα σου προκύπτει στην πνευματική σου ζωή θα είναι ευλογημένο από την υπακοή, θα είναι σφραγισμένο από την υπακοή και θα είναι μεγάλο, σίγουρο και όμορφο. Λέγει λοιπόν προς το τέλος της 14ης επιστολής ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, που μας δίνει την ευκαιρία με τα 60 χρόνια από την κοίμησή του να αφιερώσουμε όλο αυτό το εκκλησιαστικό έτος 2018-2019 στη μνήμη του. Έχουμε αφιερώσει και το ημερολόγιο που έχουμε εκδώσει σαν σύλλογος στη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωσήφ Ησυχαστής προς το τέλος της 14ης επιστολής του. Μας μίλησε, ήδη έχουμε αναφερθεί και έχουμε πει ότι μιλάει για αυτό το ειδικό φορτίο που έχει ο γέροντας όταν σε αναλάβει να σε οδηγήσει στον Παράδεισο και πώς εσύ πρέπει να φροντίζεις τη σχέση σου με τον γέροντα να είναι εύκολο για αυτόν, χωρίς προβλήματα, μην το βάζεις εμπόδια να σε οδηγήσει στον Παράδεισο. Αγωνίζου, λέει, κατά δύναμη να ελαφρύνεις το φορτίο του γέροντός σου, δε να έχεις ελάφρωση και υπομονή στα στρίψη σου. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το είδαμε. Όσο ελαφρύνεις το φορτίο του γέροντα, τόσο έχεις ελάφρυση και υπομονή στη στρίψη σου. Έγνοκα γάρδια της εμείς πείρας, γνωρίζω, λέει, από την πείρα μου, πόση ευθύνη και πόσο βάρος αναλαμβάνει ο γέροντας και πόσα πάσχει.
έως ότου εξαναξίου αξίαν ποιήσει μία ψυχήν και την εισαγάγει στον παράδεισο. Μάλιστα, εάν τύχει φύσεως σκληράς. Αυτά τα είδαμε την προηγούμενη φορά, δεν θα τα αναλύσω και πάλι. Διότι ο γέροντας δια κάθε μία ψυχή που αναλαμβάνει, μία βαρύτατη άλυσος περιτίθεται στον τράχυλό του και χρήζει πολλών και αγίων ευχών να ελαφρύνει το βάρος. Χρήζει αγάπης πολλής και ανωθεύτου. Όχι παρακοής και αντιλογίας. Χρήζει και να στάζουν τα χείλη των υποτακτικών του ευλάβεια και χάρη. Όχι χολή και πικρία, φιλονικία και έρηδες. Μέχρι εδώ είχαμε δει. Διότι λέγει ο κάθε λόγος ο σκληρός που θα πείτε εν καιρό πειρασμού εις αυτό, επειδή και προέρχεται εκ του όφεως διαβόλου, ως δηλητήριο ποτίζει την ψυχή του. Και ως άνθος μαραίνεται, ευθύς όπου το χτυπά το χαλάζει. Και πλέον μήτε δια τον εαυτό του δεν εξαρκεί να προσευχηθεί, μέχρι να παρέλθει ο πόνος. Θεός να μας φυλάει από τέτοιες καταστάσεις, αλλά είναι μέσα στην καθημερινότητα, στη σχέση μας με τον πνευματικό. Πολλές φορές γινόμαστε πικρόχολοι. Συνήθως ο πνευματικός φταίει για όλα στη ζωή μας. Έχω δει παραδείγματα, έχω παραδείγματα εις αποτροπήν, λέγονται αυτά τα παραδείγματα. Εις αποφυγή. Εις αποφυγή, λέγονται παραδείγματα εις αποφυγή. Προς αποφυγή. Παραδείγματα προς αποφυγή. Έχω συναντήσει πολλά πνευματικά παιδιά και πολλά πνευματικά παιδιά του δικού μου του πνευματικού, πώς μιλούν άσχημα για τον πνευματικό τους. Είναι κατάντημα να φτάσεις να μιλάς άσχημα για τον πνευματικό σου. Να πας δηλαδή στον πνευματικό και να του πεις ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς έτσι, που με κοίταξες με αυτόν τον τρόπο, που δεν μου δώσεις την ευλογία. Εγώ έχω κάνει τόσα για σένα, να πεις στον πνευματικό. Δηλαδή είναι το άκρο νάωτον της βλακείας που μπορεί να μας δέρνει. Το έχω ζήσει αυτό. Το έχω ζήσει, το έχω δει και το έχω ακούσει να μου το λένε. Έρχονται να ευλογήσω μια δουλειά τους. Έρχονται ένα ταξίδι τους. Να ευλογήσω κάτι από την οικογένειά τους. Τα κάνουνε μαντάρα, φταίει ο γέροντας, η ευλογία του γέροντα. Για όλο ο γέροντας φταίει. Φταίει η ευλογία του γέροντα. Και πηγαίνουμε και τον πικραίνουμε. Και αυτός μετά δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Γιατί βάζει πάρα πολύ ψυχή ο γέροντας για να μπορέσει να καταφέρει μια ψυχή να την οδηγήσει στον παράδεισο. Και όταν εσύ πηγαίνεις με απρέπεια και χωρίς σεβασμό να καταφερθείς εναντίον του και να υποτιμήσεις τη σχέση, αν είναι και λίγο άπειρος ο πνευματικός, κατατρώγεται μέσα του, στεναχωριέται, πικραίνεται. Πρέπει και ο πνευματικός να είναι λίγο χοντρόπιτσος σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην τα μετράει όλα και να έχει την εμπειρία να πει «Θεός χωρέσει, θα αλλάξει πάλι ενδεχομένως». Και αν δεν αλλάξει, πάντως, να ξέρετε ένα θα σας πω, ότι αν ένα πνευματικό παιδί μου πει ταλαιπωρηθεί από λογισμούς φυγής και μου πει «Ξέρεις, σκέφτομαι ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζω μαζί σου είναι σοβαρό, θέλω να φύγω». Μετά ραγίζει το γυαλί. Και αν ραγίζει το γυαλί, είναι πολύ εύκολο να φύγει κάποια στιγμή. Μπορεί να κάνει υπομονή για ένα διάστημα, και αυτός και το πνευματικό παιδί και ο γέροντας, αλλά μετά θα έρθει ο χωρισμός. Σε μια πάλι δύσκολη στιγμή θα έρθει ο χωρισμός. Γιατί είναι λογικό στην πνευματική ζωή να έχουμε και λογισμούς για τον γέροντα. Γιατί τότε φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται στη σχέση μας με τον γέροντα. Όταν όλο είναι τραλαλά και λαλά με τον γέροντα, δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά. Όταν ταλαιπωρούμαστε και χτυπιόμαστε μαζί του, τότε επειδή τσαλακώνεται το εγώ σου. Και αν ο πνευματικός σου είναι έμπειρος και σου τσαλακώνει το εγώ, εσύ επαναστατείς. Εμένα όταν ο γέροντας μου είχε μπήξει το μαχαίρι, στα παλιά τα χρόνια, στην αρχή κιόλας, μου είχε μπήξει το μαχαίρι, τότε είδα εγώ ότι έχω νύχια τίγριος. Είναι καλή η γενική που είπα. Της τίγριος. Τίγριος πάει. Της τίγρης. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου βγήκε έτσι. Της τίγρης. Να κάτι νύχια. Πετάγονται. Χρακ.
Θα ξεσκίσω. Αν ο γέροντας δεν ήταν έμπειρος, θα με φοβόταν. Αλλά μου έσπασε το τζαμπουκά, εγκαίρος, και το φοβόμουν μετά. Και μπορώ να πω και τώρα ότι όσο φοβήθηκα τον γέροντα, δεν φοβήθηκα κανέναν άλλον. Όσο φοβήθηκα τον γέροντα. Και όχι από φόβο, γιατί τρέμω μπροστά του, αν και αυτόν θα τον άρεσε τώρα να ακούει ότι τρέμω μπροστά του, αν με ακούει ο γέροντας, θα το αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά γιατί φοβήθηκα να μην τον στεναχωρώ τον γέροντα και να μην παρακούω τις εντολές του. Πολύ το φοβήθηκα αυτό στη ζωή μου. Πολύ το φοβήθηκα. Γιατί με αξίωσε ο Θεός. Και στο κάτω-κάτω να σας πω, και αυτό είναι και δώρο σε εμάς τους κοσμικούς, τους λαϊκούς, αυτούς που ζούμε στον κόσμο και δεν είμαστε σε μοναστήρι. Είναι δώρο να έχουμε πνευματικό. Δεν το έχουν οι χριστιανοί αυτό το δώρο. Οι περισσότεροι δεν έχουν πνευματικό, έχουν εξομολόγο. Πάνε μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές το χρόνο και εξομολογούνται. Δεν έχουν τη δωρεά του Θεού έναν άνθρωπο να τους ακούει συνέχεια. Πώς λέγει ο Άγιος, το στόμα του υπετακτικού, έτσι λέει. Να είναι κολλημένο στο αυτί του. Το αυτί του πνευματικού. Να είναι, όχι, ρε. Το αυτί του πνευματικού. Του υποτακτικού να είναι κολλημένο στο στόμα του πνευματικού. Εντάξει. Όπως και να το πάρετε, καλό είναι. Είτε αυτή το κολλήσει, είτε το στόμα το κολλήσεις, το ίδιο, καλό είναι. Δεν έχει ο κόσμος αυτή την ευκαιρία. Όταν βρεις αυτή την ευκαιρία, μη τη σπαταλάς, μη την καταρακώνεις, μη τη χαλνάς. Ζήσε, μάθε κάτι ρε παιδιά από αυτό το πράγμα, μάθε κάτι από αυτό που σου έδωσε ο Θεός. Χρησιμοποίησέ το. Γιατί αλλιώς, ο κάθε λόγος, ο κακός, ο πονηρός, είναι σαν δηλητήριο που ποτίζει την ψυχή του πνευματικού σου. Και ο άνθος μαραίνεται η ψυχή αυτήν, σαν να τη χτυπά, χαλάζει. Και πλέον μήτε διότι τον εαυτό του δεν εξαρκεί να προσευχηθεί μέχρι να παρέλθει ο πόνος. Ενώ όταν οι υποτακτικοί κατά πάντα υπακούν, τότε και ο γέροντας ευθυδρομεί, έρεται εις ύψος, εύχεται θερμός, φωτίζεται περισσός, ομιλεί συνετός, συμβουλεύει ευτάκτος, λαμβάνει προσθήκη χάριτος και γίνεται κρουνός, αήρωος, νέμονης, έκαστον τη Θεία Χάνη ή αλαμβάνει παρακυρίου. Γίνεται βρύση αστήρευτη, που διαχέει τη χάρη. Όταν είσαι υπάκος, τότε αυτός πετάει στα ουράνια, είναι εκεί. Όλο το άειλο βρίσκεται, δεν τον απασχολούν τα επιγεία. Γιατί βλέπει ένα υποτακτικό ο οποίος αγωνίζεται να κάνει υπακοή και κάνει υπακοή. Δεν αντιδρά, δεν είναι σε κάθε λόγο του πνευματικού να βάζει το αλλά και το μη και το γιατί το είπες αυτό και να ψάχνει κάθε λόγο του πνευματικού και να έχει πάρει ένα μικροσκόπιο και όχι μικροσκόπιο, σαν αυτό που βλέπουν ένα τηλεσκόπιο και μικροσκόπιο και τηλεσκόπιο και παρακολουθάς τον γέροντα γιατί το είπε και γιατί το έκανε. Αν είναι ορθόδοξος και δεν έχει θέμα στην πίστη, τα υπόλοιπα δεν μπορείς να τα ελέξεις. Ας σου πει φάε, μη τρως, πάνε, μη πας, ό,τι του δίνεις να σε ευλογήσει, αν δεν θέλει να σε ευλογήσει, ελεύθερος είναι ο γέροντας. Αν δεν θέλει να σε ευλογήσει, δεν σε ευλογεί. Πας στο γέροντα, λες, δώσ' μου μια ευλογία γι' αυτό. Πληροφορείται από το Θεό, έτσι του έρχεται, θέλει να στοιχώσει λίγο το μαχαίρι, να στο στρίψει κιόλας και σου λέει δεν έχει ευλογία. Μα τι ήρθες τότε? Τι ήρθες και μου το ζήτησες? Κάνε ό,τι θες μόνος σου. Όταν πας και ρωτάς κάτι στο πνευματικό, είναι θα ακούσεις ή όχι θα ακούσεις. Και ένα κόλπο του διαβόλου είναι να σε κάνει, να σε πείθει εκ των προτέρων τι θα πει ο πνευματικός. Και πας εσύ και λες δεν πάω στο πνευματικό και τι θα με πει όχι. Ή θα πάω στο πνευματικό και τι θα με πει ναι. Και πας και ακούς ένα όχι μεγάλο με μεγάλα γράμματα και τρελαίνεσαι. Και σπάζεσαι μετά. Δεν πρέπει στον πνευματικό να πηγαίνουμε. Πρέπει να σας πω κάτι. Πρέπει να λειτουργεί στη σχέση μας με το πνευματικό το Άγιο Πνεύμα. Όπως το φωτίζει το γέροντα το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα διαφορετικά μπορεί να το φωτίσει κάθε φορά. Και άλλα πράγματα να πει στον έναν και άλλα πράγματα να πει στον άλλον. Για το ίδιο θέμα. Γέροντα, να νηστέψω την Παρασκευή, μπορώ να καταλύσω κρέας την Παρασκευή. Θα σου πει κάνε ρε, εντάξει, κάνε το. Πάει ο άλλος που το άκουσε, άλλοι το άφησε, ναι. Γέροντα και εγώ μπορώ, όχι, δεν μπορείς. Τρώγεται, τρελαίνεται, αγκομαχά, δυσκολεύεται. Αυτό έχει και μια άλλη προέκταση. Η σχέση με τον πνευματικό
πρέπει να είναι ασφαλισμένη και από την εχεμήθεια. Από την εχεμήθεια, τη μυστικότητα. Δεν είναι αυτό που λέμε για την εξομολόγηση το απόρριτο, γιατί δεν είναι όλα εξομολόγηση στο πετραχύλι του πνευματικού, αλλά η σχέση με το πνευματικό πρέπει να είναι απόρριτη, χωρίς να αδιέφεται από νόμους για τη μυστικότητα. Αλλά πρέπει να είναι απόρριτη. Δηλαδή τι, πας και ακούς κάτι από τον πνευματικό. Σου λέει ο πνευματικός, ο οποίος είναι στο σπίτι σου γενικότερα. Και εμείς στο σπίτι μας έχουμε μια πνευματικότητα, αλλά έχουμε και ανθρώπους στην οικογένειά μας που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία και δεν έχουν σχέση με πνευματικούς. Πώς θα σας φανεί, πώς θα φανεί σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι εκτός Εκκλησίας, να πας και να το πεις, ξέρεις, δεν θα στείλω το παιδί στην κατασκήνωση, γιατί δεν με αφήνει ο πνευματικός. Ενώ ο πεθερός, η πεθερά, δώσε και τα χρήματα, έκλεισαν και τα λεφτά με το λεωφορείο, τα κτοπίνουν όλα και εσύ πας και λες, ρίχνεις, δίνεις στεγνά τον πνευματικό. Γιατί αυτό κάνουμε. Δίνουμε στεγνά το πνευματικό. Δεν πάμε να πούμε, είναι δικιά μου επιθυμία. Γιατί. Δεν εγκολπωνόμαστε την επιθυμία του γέροντα εμείς. Πας στο πνευματικό. Αυτό να το προσέξετε. Εγώ το έχω φροντίσει αυτό στη ζωή μου, να το εκτελώ και ωφελήθηκα. Πάω στο πνευματικό. Μου λέει κάτι ο πνευματικός. Το ζητάω κάτι του πνευματικού. Και μου το ευλογεί. Μόλις μου το ευλογήσει, το κάνω δικιά μου επιθυμία. Δικό μου θέλημα. Ξεχνάω το πνευματικό σε αυτό. Ξεχνάω το πνευματικό. Πάω στον πατέρα μου. Πάω στη μάνα μου. Πάω στον πεθερό μου. Πάω στη γυναίκα μου. Και λέω, θα κάνουμε αυτό. Δεν λέω γιατί το είπε ο γέροντας. Γιατί κάποιος δεν το συμφέρει. Για να μην βάρω λοιπόν το γέροντα και τον θίξω και μετά δεν θέλω να τον δουν. Εγώ θα μπω μπροστά. Μυστικότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στην πνευματική ζωή αυτό, αν το φροντίσετε. Γιατί αν το φροντίσετε, ξελαφρώνετε και από το γέροντα να απολογείτε στον καθένα. Πας μετά, πάνω ύστερα πιάνω το πνευματικό, αν δεν το κάνεις αυτό, και εδώ γιατί έδωσε αυτή την ευλογία, και τι είσαι εσύ, και γιατί το κάνεις αυτό, και γιατί είπες αυτό το λόγο, πού το ξέρει αυτός ο Α και ο Β, ότι ο πνευματικός είπε αυτό το λόγο. Φρόντισε το κι αυτό. Φρόντισε το κι αυτό. Αν θέλεις, λέει, συντόμως και χωρίς κόπο πολύ να προκόψεις, μάθε να παραιτήσει από κάθε γνώμη δική σου για να μην σου γίνεται θέλημα. Το αυτί σου να είναι, να ρε, ορίστε. Είπαμε το στόμα, το αυτί, να εδώ το λέει. Το αυτί σου να είναι στο στόμα του γέροντα, να ακούς δηλαδή, και ό,τι σε λέγει να το δέχεσαι ως από στόμα Θεού. Να το πράττεις χωρίς δισταγμό και να έχεις πάντα, και θα έχεις πάντα ειρήνη. Πάντα να ενθυμίσαι ότι η υπακοή ή η παρακοή σου δεν σταματάει στο γέροντα, αλλά δι' αυτού ανατρέχει εις τον Θεό. Μην κρύψεις ποτέ λογισμό από το γέροντα. Και δεν λέμε τώρα, εντάξει, μην κρύψεις ποτέ λογισμό. Λογισμό που επιμένει. Μην κάνετε σαν κάτι μωρά που πάνε στο γέροντα. Γέροντα, σκέφτηκα αυτό. Γέροντα, σκέφτηκα το άλλο. Μου ήρθε αυτή η σκέψη, γέροντα. Μου ήρθε αυτό. Τώρα που έλεγα την προσευχή, σκέφτηκα εκείνο. Τώρα που έκανα, σκέφτηκα. Κάτσε. Λέμε λογισμό στο γέροντα και δεν τον κουράζουμε. Όταν αυτό το λογισμό δεν μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Είναι εμπόδιο. Κάτι μας βασανίζει. Και δεν μπορούμε μόνοι μας. Στην πορεία πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα, εφόσον ξέρουμε τη γραμμή του πνευματικού, να τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Να μην τον ενοχλούμε. Πρέπει να αποκτήσουμε μια εμπειρία, ένα επίπεδο που να τα λύνουμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας. Γιατί στο κάτω-κάτω τα ίδια και τα ίδια πολλές φορές λέμε. Δεν έχουμε μάθει την απάντηση. Ξέρουμε τι θα πει ο γέροντας. Με ασφάλεια το ξέρουμε αυτό. Δεν υπολογίζουμε. Έχουμε εμπειρία. Γι' αυτό λέμε ότι η εμπειρία είναι ανώτερη της χάριτος. Λέγει ο παππούς Ιωσήφ. Ότι τη χάρη δεν την έχεις πάντα, δεν είσαι χαριτωμένος πάντα. Αλλά την εμπειρία, ό,τι έχεις περάσει, ό,τι έχεις βιώσει πνευματικά, αυτά μπορούν να σε οδηγήσουν. Και βάσει εμπειρίας πολλές φορές ο πνευματικός δίνει κιόλας κατευθύνσεις στα πνευματικά του παιδιά. Βάσει εμπειρίας. Τι έχει περάσει και ο ίδιος, πώς το έχει αντιμετωπίσει και άλλη φορά. Μην αλλοιώσεις τους λόγους σου εξομολογούμενος ενώπιον του Κυρίου. Άλλο αυτό.
Το κάνουμε συνεχώς. Εγώ το βλέπω αυτό στην εξομολόγηση. Μου έρχονται η ίδια οικογένεια. Ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά. Αλλιώς μου τα λέει ο πατέρας, αλλιώς μου τα λέει η μάνα, αλλιώς μου τα λένε τα παιδιά. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, ότι κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο του. Αλλά στο ίδιο πραγματικό γεγονός να υπάρχει διαστρέβλωση πώς έγινε το πράγμα από όλους, ή να έρχονται όλοι και να μου λένε, να βάζουν πάντα το αλλά στην εξομολόγηση. Το έκανα αυτό αλλά, το έκανα εκείνο αλλά, όλο αλλά. Πες αυτό το χωρίς το αλλά, πες τι έκανες, πού φταίς εσύ. Πού φταίς εσύ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην αλλοιώνεις την εξομολόγησή σου ενώπιον του Κυρίου, τους λόγους. Λέγε ευθέως τους λογισμούς σου και ευθύς αναπάβει την καρδιά σου. Τι σημαίνει να πεις ευθέως τους λογισμούς? Να τους πεις με ειλικρίνεια, τους λογισμούς σου. Να πεις, αν βασανίζεις και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις το λογισμό σου, με ευθύτητα να πεις. Όχι να τον... να το φτιάχνεις έτσι ώστε να τον ωραιοποιήσεις και να τον καταθέσεις στο πνευματικό σου όμορφα. Αυτό είναι ένα θέμα καθαρά του εγωισμού μας, του εγώ μας, της ωραιοπάθειας που έχουμε για τον εαυτό μας. Πηγαίνουμε στο πνευματικό και δεν θέλει να ξεφτυλιστούμε. Και προσπαθούμε αυτά που θα τα πούμε, να τα πούμε με ωραίο τρόπο, να μην είναι βαριά. Μάλιστα ο δικός μου πνευματικός καμιά φορά κοιμόταν όταν εξομολογούμουν στα Άγιον Όρος. Έκλεινε τα μάτια του εκεί. Εγώ νομίζω ότι κοιμότανε. Βαριανάσανε πάντως. Λέω, α, ευκαιρία τώρα να πω τα βαριά. Μόλις έβλεπα ότι κοιμάταν, πετούσα κανένα βαρύ. Μου λέει, τι είπες? Πόρε, το πήρε χαμπάρι. Το έλεγα και δεύτερη φορά, που δεν ήθελα να το ξαναπώ και δεύτερη φορά. Το έλεγα και δεύτερη φορά. Έτσι. Νόμιζα ότι κοιμότανε. Στα σημαντικά ξυπνούσε πάντως. Στα καθημερινά και στα απλά δεν το έδινε πολύ σημασία. Στα άλλα όμως, μου λέγε, τι είπες, ξαναπες το. Αυτό είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Αν βγάλουμε το εγώ μας και δεν παρουσιαζόμαστε, υπάρχει αυτή η ειδική κατηγορία των ανθρώπων που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ο πνευματικός να έχει κακή γνώμη για αυτούς. Θα μου πείτε, αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως το καλύτερο. Θα πρέπει να φτάσουμε να έχουμε μια αυτομεμψία. Βέβαια, τι λέω τώρα, και είναι σημαντικό αυτό. Η αυτομεμψία είναι πιο εύκολη από το, δηλαδή να μέφουμε τον εαυτό μας, να τον κατηγορούμε τον εαυτό μας. Κύριε σου Χριστέ, ελέησομαι τον άθλιο, τον απατεώνα, τον εγωιστή, τον υπερήφανο, τον πόρνο, τον άτιμο, τον αχρίο δούλο σου. Είναι εύκολο να το λέει. Αλλά να το πει ο γέρτας, κύριε σου Χριστέ, ελέησο τον άχρηστο, τον αχρίο, τον αταπείνωτο, τον εγωιστή, ξέρω. Είναι πιο δύσκολο να το ακούσεις αυτό. Γι' αυτό πας και στο γέρτα θες να παρουσιαστείς ότι είσαι υπάκουος, ότι είσαι καλό παιδί, ότι δεν κάνεις βλακίες. Έτσι. Και αν κάποια στιγμή ο γέρτας κάνει το λάθος και σου πει ότι τι βλακίες είναι αυτές που κάνεις, πω, καταρακώνεσαι. Και δεν καταρακώνεις τον εαυτό σου, καταρακώνεις τον γέροντα. Και το επιτίθεσαι μετά. Και έχεις λογισμούς ότι ο γέροντας έχει κακή αντίληψη για σένα. Μα ο γέροντας έχει την αντίληψη αυτό που είσαι. Εσύ δεν έχεις την αντίληψη τι είσαι. Και επειδή ο γέροντας στο είπε τι είσαι, εσύ τρελάθηκες. Και επειδή είσαι εγωιστής δεν το δέχεσαι. Και βγάζεις κόκκινη κάρτα στον γέροντα γιατί σε αποκάλυψε. Όλο το θέμα πρέπει να είναι δουλειά προσωπική μέσα σου, να μετανιώσεις πριν πας στο γέροντα. Να μετανιώσεις και να κλάψεις για την αμαρτία σου πριν πας στο γέροντα. Δεν είναι ανάγκη να πας στο γέροντα και να μου τζουκλές. Κλάψεις το κελάκι σου για τις αμαρτίες. Στο γέροντα πας και πες του το. Και να κλάψεις δεν πειράζει, αλλά να έχεις κλάψει για την αμαρτία. Μην βρίσκεις ευκαιρία εκεί την ώρα να το παίξεις ταπεινός και μετανιωμένος στο γέροντα. Σε προσωπικό επίπεδο δεν κάνουμε. Είμαστε οι άνθρωποι του πανηγυριού, της πανηγύριος. Μας αρέσει να κάνουμε πανηγύρια στους ναούς, να φέρνουμε τους αγιορείτες ψάλτες, να έρχονται αρχιμαντριτάδες, δεσποτάδες, να κάνουμε ολονύχτιες αγρυπνίες ωραία, να κουνάμε και τα φωτορυθμικά στο ναό, τα που λέγαμε στις δισκοτέκες παλιά, να κουνάμε τους πολυελαίους, να λάβουμε πολυελαίους, να κάνουμε χτυπάν τάλαντα, ωραία. Να πανηγυρίζουμε. Είμαστε και τα πανηγύρια.
Στο σπίτι μέσα κάνουμε κανένα πανηγύρι? Δηλαδή η δουλειά, το πραγματικό πανηγύρι είναι στο κελί. Εκεί θα έρθει η μετάνοια, εκεί θα έρθει ο θρήνος για την αμαρτία. Εκεί στο τετατέτ με το Θεό θα κλάψεις για την αμαρτία. Και όταν θα κλάψεις για την αμαρτία, θα ξέρεις ότι είσαι άθλιος. Ότι αν σε αφήσει ο Θεός μπορείς να κάνεις τα χειρότερα και να πας στο πνευματικό και να του πεις άθλιος είμαι. Αυτό θα πει καθαρή εξομολόγηση. Ευθεία εξομολόγηση. Όχι με περικοκλάδες και με τρύπες. Με τρύπες. Τρύπες κάνετε στον γέροντα. Και λέω, πω ρε τρύπλα που με έκανε. Τι ποδοσφαιριστής, τι επιθετικός είναι αυτός. Τρύπλα με έχει κάνει. Και τρικλοποδιά με βάζει. Έτσι. Αυτό θα πει ότι δεν είναι ευθεία η εξομολόγηση. Δεν είμαστε καλοί. Δεν είστε, εσύ είσαι πολύ καλός στις τρύπες. Η Ορδανή το λες έτσι. Άμα την αποκρούετε την τρύπλα, δεν κάνεις. Την αποκρούω, αλλά δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει που την αποκρούω. Σύντριψον τον αφιένα σου υπό το ζυγό της υπακοής και κολλήθητη στην αναπνοή του γέροντός σου. Μόλις βγαίνει ο λόγος από το στόμα του, ευθύς να τον αρπάζεις, να κάνεις φτερά, να πετάς, να τον τελειώνεις, χωρίς να εξετάζεις καλός ή κακός. Κάνει αδιάκριτα και τυφλά ό,τι σε προστάζει αυτός που έχει την ευθύνη. Πρόσεξε, όχι για θέματα πίστεως. Γιατί το χρησιμοποιούν αυτό οι οικουμενιστές. Να κάνεις υπακοή στον Πατριάρχη, λέει. Να και ο Άγιος Ιωσήφιος Ιωσήφιος το λέει. Να έχεις κολλημένος το αυτί σου στο στόμα του γέροντα. Ό,τι σου πει να το κάνεις, ο Πατριάρχης. Όχι ρε βέβαια, στα θέματα της πίστης δεν κάνουμε. Δηλαδή αν μας πει προσκύνα το διάβολο, θα πας να προσκύνεις το διάβολο. Έτσι. Εδώ μιλάμε για είσαι σίγουρος ότι είναι ορθόδοξος, απλανής και σε οδηγεί σωστά. Να κάνεις υπακοή σε οτιδήποτε χαρακτηρίζει τη σχέση σου με τον πνευματικό και την πνευματική σου οριμότητα να κάνεις. Μην αρχίζεις και κάνεις, δεν κάνεις αδιάκριτη υπακοή. Να κάνεις αδιάκριτη υπακοή. Αλλά σε όλα τα θέματα, εκτός από τα θέματα της πίστεως, τα οποία θέματα της πίστεως, πώς? Ναι, τα θέματα της πίστεως, της ηθικής της αμαρτίας. Δεν μπορεί ο γέροντας να σου πει πάνε σκότωσε τη γυναίκα σου και εσύ να πεις να είναι ευλογημένο τι ωραία που είναι τα πράγματα που πάνε να τη σκοτώσω. Δεν είναι. Ναι. Εντάξει, άμα βλέπεις τι έγινε τώρα με τους παπικούς. Υπάρχει βρωμιά. Εσύ όμως, έχεις νου Θεού να ξέρεις ο πνευματικός που σε οδηγεί. Και μια τέτοια σχέση βρώμικη δεν μπορεί να μείνει στους αιώνες των αιώνων. Δηλαδή, αν καθοδηγείται από πλανεμένο πνευματικό που σε οδηγεί στην αμαρτία, που σου ευλογεί τις αμαρτίες σου, μην φτάσουμε τώρα στο επίπεδο αυτό που λένε ότι δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, αλλά ας το πω και αυτό, ότι καλύπτουν την ομοφιλοφιλία μες στο ράσο επιλέγοντας να εξομολογούνται σε ομοφιλόφιλους. Ας το πω και αυτό. Δεν ξέρω για την Ορθόδοξη Εκκλησία αν γίνεται αυτό, αλλά για την παπική παρασυναγωγή κατά κόρον γίνεται. Ας μην πω περισσότερα σε αυτό το θέμα. Εκεί τι υπάκουει να κάνεις? Εκεί δεν είναι ο απλανής οδηγός που θα σε οδηγήσει στον παράδεισο. Μόλις βγαίνει ο λόγος από το στόμα του, ευθύς να τον αρπάζεις, να κάνεις φτερά, να πετάς, να τον τελειώνεις, χωρίς να εξετάζεις καλός ή κακός. Κάνε αδιάκριτα και τυφλά ό,τι σε προστάζει αυτός που έχει την ευθύνη. Δια να είσαι εσύ ανεύθυνος εις τας πράξεις σου, ώστες προστάζει θα απολογηθεί αν καλός ή κακός σε πρόσταξεν. Συ θα απολογηθείς αν καλός ή κακός υπήκουσες. Σε μια υγιή πνευματική σχέση αυτό συμβαίνει. Δεν είναι υπακοή να κάνεις αυτήν ή εκείνη την εντολή όπου σε πρόσταξαν. Και από μέσα να έχεις αντιρρήσεις. Υπακοή είναι να υποτάξεις το φρόνημα της ψυχής για να απαλλαγείς από το κακό εαυτό σου. Όλα αυτά μπορεί να είναι λίγο θεωρητικά και μάλιστα μιλάω τώρα σε ανθρώπους οι οποίοι πολλοί από εμάς δεν έχουν την εμπειρία με πνευματικό και σου λέει πώς εφαρμόζονται αυτά στην πράξη. Έφερα εδώ κάποια παραδείγματα από ένα άλλο μεγάλο μέγεθος της αδελφότητας του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, πνευματικό του παιδί,
τον γέροντα τον Μπουραζέρη, τον πνευματικό της Διονυσίου, τον Παπαχαράλαμπο, τον Διονυσιάτη, ο οποίος έχει ένα θαυμαστό βίο και μια θαυμαστή σχέση υπακοής με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Να πάρουμε μια ιδέα πώς συμπεριφερόταν εκείνος στον πνευματικό του, τι σχέση είχανε, ώστε να ρυθμίσουμε και τη δικιά μας τη σχέση με το πνευματικό μας. Από τον Παπαχάραρμο λοιπόν τον Διονυσιάτη, ας γνωρίσουμε λίγο μερικά στοιχεία. Διηγείτο ο Παπαχαράλαμπος. Τις πρώτες 2-3 βραδιές που ήρθα και έμενα στο ασκητήριο του γέρο Ιωσήφος Κοσμικός, ο διάβολος τέτοια λύσα είχε που δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ και να κάνω προσευχή. Αυτό συμβαίνει και εδώ στον κόσμο και θέλω να δώσω και μια απάντηση μέσα από το διαδίκτυο τώρα σε ανθρώπους που με ακούν, που ξέρω ότι με ακούν και που έχουν προβλήματα στον ύπνο τους. Που τους πλακώνει κάτι, που δεν μπορούν να κουνηθούν και τρομάζουν και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν. Και μου το λένε και εγώ τους λέω τι να κάνουνε. Αλλά συμβαίνει σε ορισμένους ανθρώπους αυτό. Ο διάβολος προσπαθεί και την ώρα να τρομοκρατήσει την ψυχή, που η ψυχή είναι μετεωρισμένη και ανάμεσα φθοράς και αυθαρσίας πριν από τον ύπνο ή και μέσα στον ύπνο γίνεται αυτό. Διηγείται ο Παπαχαράλαμπος λοιπόν, πάω να κοιμηθώ και να, εδώ είναι άλλο, ο διάβολος επάνω μου ολόκληρος, πάνω του, τον αισθάνεται. Πότε σαν σκύλος, πότε σαν άνθρωπος, πότε σαν λιοντάρι. Εγώ από το φόβο μου σηκωνόμουν και έκανα προσευχή. Έμεινα άϊπνος τελείως και την ημέρα δεν μπορούσα να κάνω τα καθήκοντά μου, επειδή ήταν κουρασμένος. Δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Όταν με ρώτησε ο γέροντας πώς περνώ, είδατε εδώ τώρα πόσο σημαντικό είναι και αυτό, τόσο κοσμικός ήταν. Δεν πήγε μέσα, γέροντα, τι μου συνέβη, γέροντα. Όχι, δεν πήγε, δεν το λέει αυτό. Δεν λέει ότι με το παραμικρό, παραμικρό είναι αυτό. Τι παραμικρό είναι, παραμικρό είναι αυτό. Αυτό είναι παραμικρό. Δεν πήγε ο άπειρος, θα πήγαινε. Αυτός φαίνεται είχε η καρδιά του, το έλεγε. Δεν πήγε. Λέει, όταν με ρώτησε ο γέροντας πώς περνώ, του είπα τι συμβαίνει. Με συμβούλευσε. Όταν κοιμάμαι και έρχεται ο διάβολος από το ένα μέρος, να γυρίζει από το άλλο. Να κάνεις το σταυρό σου, να γυρίζει από το άλλο πλευρό και θα φύγει. Μη δίνει σημασία. Θα μάθεις να τον πολεμάς και ύστερα δεν θα τον προσέχεις καθόλου. Έτσι πράγματι και έγινε. Δεν είπε ότι θα φύγει ο διάβολος. Είπε ότι δεν θα τον προσέχεις καθόλου. Γιατί ο διάβολος δεν είναι πανταχού παρόν, αλλά τα δαιμόνια είναι πάρα πολλά. Και βρίσκεται γύρω μας, τριγύρω μας βρίσκονται τα δαιμόνια. Αν σου κάνει να ο Θεός λίγο αντιληφθείς, δεν φεύγει, όπως και τα πάθη δεν φεύγουν. Και τα πάθη δεν φεύγουν. Τα δαιμόνια δεν φεύγουν. Δεν εξωστρακίζονται, δεν εξαφανίζονται. Υπάρχουν, αλλά εσύ είσαι τοποθετημένος απέναντί τους διαφορετικά. Θα μάθεις λοιπόν να τον πολεμάς και ύστερα δεν θα τον προσέχεις καθόλου. Έτσι πράγματι και έγινε. Αφού έπαθα μερικές φορές από το θέλημά μου και είδα ότι ο γέροντας έχει δίκαιο, έπειτα έβαλα μυαλό. Από τότε ούτε σκεφτόμουν τι θα κάνω. Ό,τι πει ο γέροντας. Τίποτα δεν σκεφτόμουν. Κάνε παπά αυτό, μου έλεγε, πλέον δεν είναι κοσμικός, έχει γίνει και ιερέα στην αδερφότητα. Κάνε παπά αυτό, μου έλεγε, να είναι ευλογημένο. Πήγαινε παπά εκεί, να είναι ευλογημένο. Σαν υποτακτικός δεν είχα στόμα, μόνο αυτιά. Μου έλεγε ο γέροντας κάτι και αμέσως έτρεχα να κάνω την εντολή του γέροντα. Έκτοτε πήρα πολύ χάρη. Όταν άρχισα να μην αντιλέγω στο γέροντα και στους αδερφούς ακόμη, με επισκεφτόταν η χάρη συχνά. Πλημμύρισα από χάρη κάνοντας υπακοή. Αρκούμε σαν δείγμα στα πλαίσια των δοκιμασιών να αναφέρω δύο περιστατικά. Αυτό για την υπακοή δεν είναι μόνο για το πνευματικό, είναι και στο σπίτι μέσα. Όταν στο σπίτι μέσα δεν υπάρχει αντιλογία, είπε κάτι ο άντρας στο σπίτι μέσα. Παρ' η γυναίκα αρχίζει να διαμαρτύρεται, φωνάζει, θα τον ξεσκίσει να πούμε. Λέει κάτι η γυναίκα. Ποια είσαι εσύ ρε που θα με πεις εμένα, λέει ο άντρας. Υπακοή δεν κάνουμε ένας με στον άλλον. Δεν ξέρω τι θα πει υπακοή με στο σπίτι. Αν κανένας θέλει να γίνει καλόγερος
και μου λέει: πάντα θέλω να γίνω καλόγερος, να σκέφτομαι λίγο, μήπως κάνω και για γάμο. Το δείχνω και μια οικογένεια. Του λέω: κοίταξε πώς μιλάνε αυτοί μεταξύ τους και επέλεξε. Λέει: όχι, θα πάω στο μοναστήρι. Όχι ότι στο μοναστήρι είναι εύκολα. Το επαναλαμβάνω αυτό για ανθρώπους που νομίζουν ότι θα πάω στο μοναστήρι και θα ησυχάσουν. Τον εαυτό του το κουβάλα και εκεί. Και μάλιστα εκεί είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ στον κόσμο έχει και μια διαφυγή. Να την κοπανίσει λίγο. Να μην κάνει υπακοή σε κανέναν. Εκεί δεν έχει. Εκεί γέρονται να φάω, όχι. Να πιω, όχι. Να πάω εκεί, όχι. Να κάνω εκείνο, όχι. Να προσευχηθώ, όχι. Να κοινωνήσω, όχι. Γύρω-γύρω-γύρω. Στο όχι είναι. Η εκοπή του θελήματος είναι εκεί. Μάθε εδώ να κάνει λίγο η εκοπή του θελήματος στη γυναίκα σου και στον άντρα σου, στα παιδιά σου, που έχει θέλημα πιο μεγάλο από τα παιδιά σου. Και αυτό είναι μειονέκτημα στην οικογένεια. Δεν είσαι καλό παράδειγμα. Εμείς οι παντρεμένοι συνήθως έχουμε θέλημα το οποίο τραυματίζει και εγκλωβίζει τα παιδιά σε αυτό που θέλουμε εμείς. Είναι λάθος αυτό. Συμβαίνει. Για να δούμε τα δύο περιστατικά. Μια μέρα φωνάζει τον Παπαχαράλαμπο ο γέροντας και του λέει: βλέπεις εκείνα τα ψηλά βράχια? Εκεί πάνω είναι μια σπηλιά. Εκεί θα πας να ασκητέψεις μέχρι να σε φωνάξω και σε διαβεβαιώ ότι εκεί όμως ότι εκεί όμως τι να δει, λέει, τι να δει. Μια στενή άγρια σπηλιά, κατοικία μόνο για φίδια, ποντίκια και νυχτερίδες. Βρε, λέει, μέσα του παράδεισος ή λάθος έκανε ο γέροντας, μήπως είναι κόλαση? Όμως αφού τότε το είπε ο γέροντας, έστω και αν πεθάνω δεν φεύγω από εδώ και αν δεν με φωνάξει ο γέροντας. Σκύβει λοιπόν, μπαίνει στην τρόγλη και εκεί η στενότητα του χώρου από το φόβο, το φιδιό και τα λοιπά ενόμιζε ότι ζει στην κόλαση. Δεν άρχισε όμως με την προσευχή η θεία επίσκεψης. Μάλιστα να αυξάνεται συνεχώς μέχρι βαθμού να αρπαγεί το πνεύμα του αθλητού σε ουράνια σκηνώματα και σε ύψη θεωρίας. Επαληθεύεται η πρόρηση του γέροντος ότι εκεί που θα πας είναι παράδεισος. Αφού εφράθηκε η ψυχή του αγωνιστού από το ουράνιο φως, όπως ακριβώς οι τρεις πρόκριτοι μαθητές εις το Θαβόρ, τότε και αυτός με τη σειρά του έλεγε: καλόν εστιώδε είναι. Άλλαξαν τα πράγματα. Τώρα δεν είναι εδώ πέρα ούτε φίδια έχει, ούτε αράχνης έχει, ούτε τίποτα έχει. Καλόν εστιώδε είναι. Είναι καλό να είμαι εδώ. Είναι ο παράδεισος. Βρήκε το παράδεισο μέσα σε αυτή την κόλαση με τα ζωήθια. Μακάρι και να με αφήσει εδώ για πάντα ο γέροντας. Πώς άλλαξαν τα πράγματα. Και όμως για μια στιγμή ακούει από μακριά μια φωνή: Χαράλαμπε! Είπε ο γέροντας. Να κατέβεις κάτω. Δεν φαντάζεστε, μας έλεγε, με πόση δυσφορία άκουσα αυτή την προσταγή. Και όμως ήταν υπόχρεος να κάνει υπακοή στο γέροντα. Κατεβαίνει κάτω, όλος φως, με όλα τα σημάδια της θείας αλλοιώσεως. Δεν χάνει καιρό ο γέροντας του. Τον περιλαμβάνει και του λέει: Χαράλαμπε, πες την αλήθεια. Παράδεισος ήταν εκεί που σε έστειλα ή όχι? Και ο αθλητής με βουρκωμένα μάτια: ναι, γέροντα, ήταν παράδεισος. Αυτό έλεγε στο γέρο Αρσένιο ο γέροντας Ιωσήφ. Ήταν ο καρπός της τελείας υπακοής, αλλά και του γενναίου αγωνιστικού φρονήματος. Είναι απαραίτητα αυτά και τα δύο. Άλλη μια φορά, ύστερα από κοπιαστική εργασία όλη την ημέρα, το στέλνει ο γέροντας τον Αρσανά να κουβαλήσει ένα βαρέλι, περίπου 80 κιλά. Χωρίς δισταγμό, λαμβάνει ευχή και κατεβαίνει κάτω. Μιλάμε για ένα απόκρημνο κοφτό κατήφορο μια σχεδόν ώρας. Δεν είμαι σκοινιά το βαρέλι, πάει να σηκωθεί αδύνατο. Όμως δεν το βάζει κάτω. Σταυροκοπιέται, βάζει την ευχή του γέροντα και συγχρόνως αρχίζει την αδιάρρητη ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, το θαύμα έγινε. Κατόρθωσε να σηκωθεί από το έδαφος. Όμως το βάρος μολύβει. Και όμως, περπατώντας με δυσκολία τα πρώτα βήματα, ξαλαφρώνει λίγο-λίγο, σε βαθμό στο τέλος να αισθάνεται ότι στην πλάτη κρατούσε ένα φτερό. Δεν φτάνει αυτό. Ανοίγουν και τα βήματα σαν κάποιος από πίσω να σμπρώχνει. Δεν αργήσε λίγο, από μισή ώρα, να φτάσει στα απόκρημα καλυβάκια. Εκεί βρίσκει τον γέροντά του καθήμενο σε ένα σκαμνί και κάτω το έδαφος βρεγμένο. Αγκαλιάζει το γνήσιο υποτακτικό ο γέροντας και του λέγει: αυτό, παιδί μου, είναι θαύμα της γνήσιας υπακοής.
Βλέπεις όμως αυτό κάτω εδώ. Αυτό δεν είναι νερό. Είναι τα δάκρυα που έχησα κι εγώ. Και εκείνο το χέρι που σε έσπρωχνε από πίσω ήταν η προσευχή μου ενωμένη μαζί με την υπακοή και την προσευχή σου. Αυτά μαζί πάνε. Υπακοή και προσευχή. Ακούστε και αυτό. Ένας αδερφός της συνοδείας λυπήθηκε τον Μπαρμπαγιάννη τον ψαρά. Το ξέρετε αυτό για τον Μπαρμπαγιάννη τον ψαρά? Ακούστε το. Που ζούσε κάτω στον Αρσανά μόνος του σαν σκυλί. Και παρακαλεί αυτός ο αδερφός τον γέροντα Ιωσήφ να τον περιμαζέψουν κοντά τους. Τον λυπήθηκε. Αντάλλαγμα, μια ψευτομπαρκούλα για να πιάνουν κανένα ψαράκι, να τρώνε φρέσκα και αυτοί σαν άνθρωποι πότε πότε. Αφού υπόσχεται το καλοκαίρι ότι θα αναλάβει προσωπικά το γεροντάκι, είπε, εγώ γέροντα θα το φροντίζω. Θα τον πάρω στο μοναστήρι εγώ. Συγκαταβαίνει ο γέροντας και τον περιμαζεύουν. Για λίγες μέρες όλα πήγαιναν μέλι γάλα. Από περιποίηση το γεροντάκι άφθαστος. Να κάπου κάπου και τα φρέσκα και μαριδούλες. Έλα όμως που άλλαξαν τα πράγματα. Δεν είναι κάθε μέρα πασχαλιά. Και ο γέρος με το συμπάθειο άρχισε να τα κάνει πάνω του. Γέρος ήταν. Έτρεχε ο φτωχός για τουαλέτα και ο δρόμος από το κελί ως το αποχωρητήριο ήταν μια ταινία από μυρωδιές. Μια μέρα, δυο, κάπου θα σταματήσει. Όμως η δουλειά συνεχίζει κανονικά και ασταμάτητα και το καλογέρι έφτασε πια να αγανακτήσει. Πάει στο γέροντα αγανακτισμένος. Γέροντα, είπαμε να γυροκομίσουμε το Γιάννη, όχι και να μας λερώνει και όλους κάθε λίγο, θα τον πάω εκεί που τον βρήκα για να ησυχάσω. Τι είπες μωρέ, του λέει ο γέροντας, εσύ δεν ζήτησες να το φέρεις, τώρα το διώχνεις, διώξ' τον. Όμως γνώριζε ότι αν τον διώξεις, διώχνεις και από εδώ τον Χριστό. Και τι θα κάνουμε γέροντα, αν δεν φύγε, και άλλη φορά να προσέχεις όταν ζητάς κάτι, φώναξε τον Παπαχαράλαμπο. Φεύγει ο αδερφός, φωνάζει τον Παπαχαράλαμπο. Χαράλαμπε, από σήμερα αναλαμβάνεις εσύ τον Μπαρμπαγιάννη. Να είναι ευλογημένο γέροντα. Βάζει μετάνια και φεύγει. Φεύγει, αλλά μέσα τον πολυμά ο λογισμός. Α, ακούσε εκεί να βγάλει ο άλλος τον πειρασμό και να τον φορτωθώ εγώ. Ωστόσο, συνηθισμένος στην τελεία υπακοή, αρχίζει αμέσως δουλειά. Δεν είχα μόνο να πλύνω ένα σωρό παντελόνια, αλλά και το κρεβάτι και το δωμάτιο και γραμμείο στο αποχωρητήριο. Ασυνήθιστος στην αρχή, από τέτοιες δουλειές αηδίαζα. Συγκρατιόμουν να μην κάνω εμετό. Όμως αφού με έβαλε ο γέροντας, το έκανα με προθυμία και η ευχή δεν σταματούσε ούτε στιγμή. Αυτό κράτησε μια-δυο μέρες. Κατόπιν, ποιος να το φανταστεί ότι εκείνη η μεγάλη δυσοσμία μετετράπησε ουράνια ευωδία τόσο πάντερπνο ώστε νόμιζες ότι ερχόταν από λουλούδια του παραδείσου. Και αυτός έπλαινε συγχρόνως παντελόνια λερωμένα και τουαλέτες. Δεν άντεξε. Έπρεπε να διηγηθεί το θαύμαστο γέροντα. Ευωδίες το ερχότανε, όχι βρωμιές. Όχι από το αποχωρητήριο μυρωδιές. Τι είναι αυτό γέροντά μου? Μέθυσα από γλυκύτατη ευωδία και η καρδιά μου πάει να σπάσει από διάλειπτη νοερά προσευχή. Και ο γέροντας το βάζει στην αγκαλιά με δάκρυα και του λέει, αυτό παιδί μου είναι καρπός της τελείας υπακοής. Αυτή την ευωδία ζούσε και η Αγία Θεοδώρα η Διαχριστός Αλή που έπινε καθημερινά τουαλέτες. Συνέχιζε με την ίδια προθυμία και θα γνωρίσεις ανώτερες καταστάσεις μέσα από τα κόπρανα. Πράγματι, η προθυμία και η τελεία υπακοή σύντομα οδήγησαν τον Παπαχαράλαμπο σε ανώτερες καταστάσεις. Καθώς ο ίδιος ομολογούσε στα τέκνα του Πολάκης, αρπαζόταν στην προσευχή το πνεύμα του σε θεωρία. Σταματούσε ο νους και εξατικώς μόνο έβλεπε, απολαύμανε και θαύμαζε. Κάποτε καθώς προσευχόταν, βγήκε από τον εαυτό του, έφυγε από τη σφαίρα της γης. Από εκεί ψηλά έβλεπε πλήθος ουράνια σώματα και τη γη σαν μια σφαίρα, όπως την περιγράφουν οι επιστήμονες. «Ω», έλεγε, «τι μεγαλεία, ως θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε». Άλλοτε πάλι ενώ προσευχόταν,
Βλέπει ζωντανά μπροστά του τον Χριστό να τον ευλογεί. Πρόλαβα να δω μια ματιά. Γυμνός, με τρύπια πόδια, χέρια, ξυπόλυτος και με τρύπα στα πλευρά. Δεν άντεξα. Έπεσα πρινής κάτω και ώρες ολόκληρες έκλαια με λυγμούς. «Ω Κύριε, εσύ ο αληθινός Θεός, τόσο πολύ για μας ταπεινώθηκες, τόσα έπαθες για μας τους αχαρίστους». Για πολλούς μήνες ζούσα με συνεχή δάκρυα, με ανεξάλληπτη μέχρι σήμερα αυτή τη μνήμη. Να και ένα άλλο μεγάλο διαμάντι της αδερφότητας του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, που βίωσε το θέμα υπακοή και προσευχή που είναι συνυφασμένα και που μας ανοίγει την όρεξη κάπως κι εμείς να δούμε αυτόν τον δρόμο και να μάθουμε κάτι που αξίζει τον κόπο για σε αυτή τη φτωχή ζωή που ζούμε, να την πλουτίσουμε λίγο με αυτές τις ουράνιες καταστάσεις που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Η υπακοή, λέγει ο γέροντας, είναι να γίνεις δούλος για να γίνεις ελεύθερος. Αγόρασε με τίμημα μικρό την ελευθερία σου. Γίνου ανεύθυνος και χαρούμενος. Και μην ακούς το λογισμό σου αυτόν όπου στις δύσκολες ώρες σε συμβουλεύει να αναχωρήσεις από το μοναστήρι σου. Γνώριζε καλώς ότι ο μη υποτασσόμενος ενή υποτάσσεται πολλής και εν τέλει ανυπότακτος μένει. Αυτός που δεν υποτάσσεται σε έναν, υποτάσσεται σε πολλούς και στο τέλος είναι ανυπότακτος. Και μην δίνει σημασία στους λογισμούς που σου λένε να φύγεις από το μοναστήρι, να επαναλάβω αυτή την κουβέντα που είναι σημαντική, όπου και να πας τον εαυτό σου τα κουβαλάς. Πόσοι και πόσοι παντρεμένοι μου λένε να φύγω, να τους παρατήσω, δεν αντέχω άλλο, ούτε από το σπίτι σου είναι ευλογημένο να φύγεις. Αν προχωρούσαμε βάσει της υπακοής, δεν θα υπήρχαν διαζύγια. Η υπακοή θα λύτρωνε και θα ευλογούσε και ο Θεός περισσότερο. Θα ενεργοποιούσε τις ευχές του γάμου που τις πήραμε όταν παντρευτήκαμε, αλλά δεν τις διατηρήσαμε ζωντανές, γιατί τις νεκρώσαμε από τον εγωισμό μας, από την κοινοδοξία μας, από τον εαυτούλη μας που κάνει κουμάντο μέσα στο σπίτι και συμπεριφέρεται σαν ο μοναδικός άρχοντας και όλοι οι άλλοι ό,τι είναι ανύπρακτοι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίσουμε αυτή τη σχέση να την κάνουμε άγιο πνευματική. Τι ωραίο, τι ωραία να ακούμε αυτές τις διδαχές εμπειρίας, τα βιώματα αυτών των Αγίων που δεν ήταν εύκολα αυτά που βίωσαν, ήταν δύσκολα, αλλά πάνω στη δυσκολία θέλω να απαντήσω και σε μερικές ψυχές τώρα που αγωνιούν. Έχω μια περίπτωση πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη, που έχει τη μάνα της με άνοια. Έχει την κόρη της μακριά. Την έχει χωρίσει ο άντρας της, είναι μόνη της. Και ξέρετε, οι χείρες, οι ζωντοχείρες ή οι χείρες που έχει πεθάνει ο άντρας, είναι πιο ευάλωτες στα θέματα της κοινωνίας. Έχει μια μάνα η οποία δεν σταματάει να ουρλιάζει μέσα στο σπίτι. Να ουρλιάζει, να φωνάζει, να αγανακτεί αυτή την ψυχή. Με παίρνει τηλέφωνο. Γέροντά μου κτλ. Της έρχεται ένας καρκίνος της ίδιας. Δύσκολος. Δεν έχει προγραφεί στη μάνα της. Να πηγαίνει, να κάνει ακτινοβολίες, να κάνει χημειοθεραπείες, να γυρίζει το σπίτι, να ακούει ουριακτά, να μην την καταλαβαίνει η μάνα της. Αυτή να σβαρνιέται κάτω από τις χημειοθεραπείες, να με παίρνει τηλέφωνο από την τουαλέτα που κάνει μετό, να μου λέει γέροντα, βοήθησέ με. Δύσκολα καταστάσεις και θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτή την κοπέλα μου και σε άλλους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, ότι η δυσκολία έχει ημερομηνία λήξης. Είναι όμως και ένα θαύμα αυτό που ζει, όχι επειδή εγώ τι είμαι, αυτή κάνει υπακοή. Μου λέει, γέροντα, μόνο όταν παίρνω την ευλογία σου, σου παίρνω τηλέφωνο και μου λες μαζί σου είμαι, μπορώ να το σηκώσω αυτό. Αυτό το κάνει αυτήν, δεν το κάνω εγώ. Εγώ δίνω μια ευλογία και λέω προσεύχομαι για σένα. Ενισχύεται. Και προχωράει και το βγάζει, τα βγάζει πέρα. Και σηκώνεται και την άλλη μέρα πάλι προσεύχεται και λέει άντε Θεέ μου, δώσ' μου ακόμη μια μέρα να προχωρήσω σε αυτή τη δυσκολία που έχω. Είναι καταστάσεις δύσκολες, αλλά έρχεται όμως η χάρη του Θεού και σου δίνει δύναμη να τα αντέξεις αυτά αν είσαι στην υπακοή και αν έχεις προσευχή, όλα διορθώνονται και όλα τακτοποιούνται. Εις Θεός με
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.